Έτσι από μικρό παιδάκι με έπαιρνε και εμένα στο γήπεδο. Ήμουν 5 χρονών όταν πρωτοπάτησα το στάδιο της Φιλαδέλφειας που ήταν χωρίς χορτάρι κάτω, ήταν χώμα κάτω, το 58, ήταν χωρίς το πέτρο, ήταν μόνο οι δύο εξέδρες έτσι. Είχε και μια μάντρα, θυμάμαι, στη μία μεριά και παράκα που αλλάζανε τα... Και γι' αυτό και για τον πατέρα μου, όταν πέθανε, το έβαλα να πάρει μαζί του στο φέρετρο μέσα ένα έμβλημα της ΑΕΚ και αυτά. Και ήταν πολύ συγκινητικό έτσι όλη αυτή η διαδικασία που με είχε βάλει μέσα στο γήπεδο και στην ιδέα της ΑΕΚ. Και να σκεφτεί κανείς ότι γεννήθηκα στο Νέο Φάληρο, δίπλα στο ποδηλατοδρόμιο τότε του Ολυμπιακού, του Καραϊσκάκη που ήταν πριν γίνει το στάδιο Καραϊσκάκη. Μέσα στη φωλιά του Ολυμπιακού δηλαδή. Έτσι. Οι πρώτες μου λοιπόν αναμνήσεις από το ποδόσφαιρο στην εφηβεία που έγινε μετά συνειδητή επιλογή ήταν η γλυκιά προσμονή της Κυριακής. Όλη την εβδομάδα σχολείο και από το Σάββατο το απόγευμα άρχισε αυτή η αναμονή. Ήταν κάτι μαζί με το μεσημεριανό οικογενειακό τραπέζι με το ψητό που σηματοδοτούσε εκείνη την ημέρα, η τελετουργία της Κυριακής. Και ήταν και ένα μικρό οδηπορικό με τα λεωφορεία της εποχής να κομαχούν στριμωγμένοι μέσα σαν σαρδέλες, αλλά ούτε που μας ένοιαζε. Το ζήτημα ήταν ότι φτάναμε στο ναό και εκεί άρχιζε η παράσταση. Κόσμος πολλής φωνές, όχι βρισχές όπως σήμερα, συνοστισμός, γυναικόπαιδα, χωρίς πολλά χρώματα, με τα γκρίζα κοστούμια της δεκαετίας του 50 και του 60, στην αρχή χωρίς οργανωμένα.